Εγώ να υποδεχτώ τον καλεσμένο μας, Ερμογέννης Κιτίνης, αυτό το αγόρι, τραγουδιστής. Καλλιτέχνης, νεαρός, κάθισε αγαπημένα μου εκεί ανάμεσα στα παιδιά μας. Καλώς το. Καλώς ήρθες. Τι κάνετε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. Εγώ χαίρομαι. Ειδικά τέτοια μέρα. Ειδικά τέτοια μέρα, δύσκολη, ναι. Να πούμε ότι είσαι εκτός από νέος και κούκλος, είσαι τραγουδιστής, είσαι και ηθοποιός, έχεις κάνει τα περασματάκια σου από κάποιες σειρές. Για πες μας τα εσύ λίγο καλύτερα. Θα σου πω. Η δουλειά μου είναι τραγουδιστής. Ναι. Έκανα περασματάκια στην τηλεόραση. Ναι. Αυτά. Είμαι στο τρέξιμο. Και έχεις βγάλει τραγούδι τώρα πρόσφατα. Πριν λίγες μέρες, ναι. Το οποίο λέγεται. Άφησέ με. Μουσική δική μου, στίχου Σταύρο Σταύρο. Α, ο Σταύρος μας, φίλος μας. Ναι. Το έγραψα πριν πάρα πολλά χρόνια. Πριν 2-3 χρόνια το έκανε ξανά. Ξανάγραψε ο Σταύρος. Ναι. Αυτό. Κυκλοφορήσαμε πρόσφατα. Πάει πολύ καλά. Πάει πολύ καλά. Ναι. Και εσύ τι κάνεις για να το προωθήσεις. Τίποτα. Παίζω live. Παίζεις live. Ναι. Και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Με Κύπρο, Ελλάδα, Αγγλία. Ναι. Αγγλία. Ναι. Πώς είναι η ζωή έτσι με μια βαλίτσα στο χέρι. Ωραία. Κουραστική πάρα πολύ, αλλά ενδιαφέρον. Ναι. Λέω, ναι. Η ζωή μου είναι. Φαντάζομαι ότι θα είσαι πάρα πολύ χαρούμενος τώρα. Υπάρχει ένα project καινούριο, ένα τραγούδι καινούριο, το προωθείς. Η ανταπόκριση από τον κόσμο. Πολύ καλή. Είμαι πολύ χαρούμενος. Τα μαγαζιά είναι γεμάτα συνέχεια. Ναι. Πολύ σημαντικό. Τα τραγούδια καλά, σημαίνει τι άλλο να θέλω. Τα χαρά, προχωράμε. Τι άλλο τραγουδάς εκτός από τα τραγούδια σου. Τα πάντα. Ναι. Από έντεχνο pop. Σακύρα, ναι, λέει τα πάντα. Τα δύο άκρα. Ποια είναι τα δύο άκρα, δηλαδή. Από λαϊκό μέχρι pop, μέχρι έντεχνο, μέχρι... Α, τα τραγουδάς. Μουζούρο, Μαρέλιο, Χατζιγιανό, Μελισσό. Μια μίξη. Ναι. Τα αγαπημένα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Από πότε γράφεις, Ερμογέννη μου. Από πολύ μικρός, σταμάτησα και τα βρίσκω στο σιρτάρι τώρα να ξαναδιαφανίζω. Πότε σταμάτησες? Μέχρι τα 20 σταμάτησα να γράφω για κάποιο λόγο. Ναι. Και τώρα τα χρειάστηκα. Έκανες άλλα πράγματα τότε από τα 20? Ναι, εντάξει. Άρχισε να γράφω, μετά το ξέχασα ότι γράφω. Ναι. Ό,τι να είναι. Ασχολήθηκα με άλλα πράγματα. Ναι. Με την υποκριτική μετά πήγα σχολή, πήγα άλλα πράγματα, αλλά ναι. Υπάρχουν εκεί. Ναι. Και εμφανίζονται. Τα άφησε με, εμφανίστηκε. Εμφανίστηκε από το σιρτάρι, εννοείται. Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Όταν ξεκίνησες, είχες υπόψη σου τι είδος θα ακολουθούσες, είχες κάποια συγκεκριμένα ακούσματα, κάποιες επιρροές από κάποιους καλλιτέχνες που αγαπούσες? Αλκίνο Χατζηγιάννη, νομίζω. Αλήθεια. Νομίζω όλοι έτσι ξεκινήσαμε. Ναι. Και Βασίλη Παπακοσταντίνου. Τα ροκ, τα. Στα πιο ροκ, στα πιο έντεχνα, δηλαδή. Και είναι αυτό που θες να ακολουθήσεις, ή μπορεί να τραγουδήσεις και pop, ας πούμε. Και... Ό,τι. Το ψάχνω ακόμη που θα καταλήξω. Αλλά ναι, τώρα είμαι λίγο pop-ass. Έντεχνο pop βγάζω τώρα. Χατζηγιάννη λίγο σύγχρονο βγάζω τώρα εγώ. Ναι. Αυτό κάνω. Η γνώμη σου για την σύγχρονη μουσική, Ερμογέννη μου, ποια είναι? Ωραία. Εξελισσόμαστε. Ναι. Καθαρίζουν τα όργανα, πιο καθαρά, άλλα τραγούδια, άλλες παραγωγές, ναι. Πιο σημερινές. Τι εννοείς καθαρίζουν τα όργανα? Πάμε πιο μπροστά, ενώ είναι άλλες. Σε εμάς που δεν έχουμε έτσι. Τεχνίζει και εξελισσόμαστε. Ναι. Όπως την τηλεόραση, τα πάντα, ναι. Λίγο παίρνουμε λίγο από έξω πράγματα. Τι ακούει περισσότερο ο κόσμος τώρα, δηλαδή, τι γουστάρει να ακούσει, τώρα νομίζω να διασκεδάσει. Η τραπ κυριάρχησε για κάποιο λόγο, ενώ είναι τρομακτικό. Πέ μου και εμέναν που είμαι μια άλλη γενιά. Ναι. Να μπω τον το πράγμα. Ηλικία 13 με 17. Αυτό νομίζω είναι. Να κοντά τα μωρά μου σε λίγο. Αυτό είναι ένα ραπ καινούριο. Το οποίο ότι. Παραγωγικά είναι εξαιρετική η μουσική που κάνουν. Ναι. Αυτά που λένε, εντάξει. Ό,τι καταλαβαίνει, καταλαβαίνω κι εγώ. Ναι, έχει να κάνει με δόξα, με λεφτά, με όπλα. Γι' αυτό λέγεται τράπερ η μουσική. Α, ωραία πράγματα. Ναι. Ωραία μηνύματα. Ωραία πράγματα. Ναι. Και δεν καταλαβαίνει και τι λέει από ό,τι κατάλαβα, έτσι. Ναι. Είναι αυτή που τα μα ανέβαινε. Είναι έξυπνο αυτό όμως. Τα ακούς 5 φορές να καταλάβει τι λέει και παίρνει 5 views. Και πάλι δεν καταλαβαίνει. Όσο περισσότερες φορές το ακούς, θα σα πιο πολλά εγκεφαλικά και τσαρακές, α πούμε. Αλλά παραγωγικά, σαν παραγωγές μουσική, είναι πολύ ωραία αυτά που κάνουν. Μ' αρέσει σαν μουσική, σαν ήχο σε μένα. Ναι. Αλλά τι λένε. Ναι. Άλλη ο Θεό και η ψυχή του. Ναι. Κυπριακά μιλάς, ναι. Τι. Δεν το ξεχάσετε κυπριακά σου, ναι. Όχι, θυμούμαι. Απλά ζω πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Ναι. Ναι, okay. Πόσο χρόνο είσαι, αν επιτρέπετε. Δεν σου φαίνεται καθόλου το μεταξύ. Νεόνο ο Παύλο. Νεότατο. Να μιλήσει λίγο κυπριακά αφού. Έλα ρε, παιδί μου, τώρα μεταξύ μα είμαστε. Θυμούμαι πολλέ ώρε. Α, καλό του. Σημαντικό, ναι. Εσύ καλά. Δουλεύω νύχτα. Ναι. Δουλεύω νύχτα, ναι. Εντάξει, πιο κουραστική. Η ξεκούραση της μέρας.
Ναι. Θα τσιμηθούμε 6 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ναι. Καλύτερα θα τσιμηθώ 8 η νύχτα με 6 το πρωί. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί το βιολογικό ρολόι νομίζω ότι δεν δουλεύει ακριβώς. Το χάσαμε εμείς οι καλοί τη νύχτα. Ναι. Δουλεύω 14 χρόνια νύχτα, 15. Α, από πολύ μικρός. Ναι, από μικρός, ναι. Επαγγελματικά. Ξεκίνησες έτσι από την, εδώ, από την Κύπρο, από τη Λάρνακα. Εγώ ξεκίνησα από το Άγιο Όρος. Χάει Κανούλη. Ναι. Ήμουν σχολείο, έγινα ψάλτης, ναι. Ήρθα Κύπρο στα 15-16 μου και έγινα τραγουδιστής. Παιδιά, έκρουσα τώρα, ξαναπέτα από την αρχή. Εγώ μικρό στα 12-15 μου, 13, πήγα στο Άγιο Όρος σχολείο. Στο Άγιο Όρος έχει σχολείο. Είναι εκκλησιαστική σχολή Αθωνιάδα. Ναι. Είμαι ζωγράφος, εγώ πήγα να γίνω γεωγράφος. Στα 12. 13. Άντε. Ήμουν έτσι, είναι λίγο μικρός, ήμουν λίγο. Ναι. Θέλω να πάω. Ο αδελφός μου μεγάλος στο γεωγράφο. Μα είναι πολύ ωραίο αυτό που λες. Δεν σε κοιτάμε έτσι, επειδή είναι. Ναι, απλά είναι περίεργο. Είναι γιατί δεν το φανταζόμασταν ποτέ. Ναι, ειδικά από μένα, με τους κρίκους, ξέρω εγώ, είναι περίεργο. Όχι, ένα νικρίκι. Όλοι έτσι ήμουν αλλούς. Ένα νικρίκι. Πώς γίνεται έτσι. Με πιο ροκ για. Ίσα-ίσα, εγώ νομίζω ότι οι ψυχές που είναι πιο ροκ ψάχνονται πάρα πολύ. Και είναι πολύ πιθανό να πάνε και στο Θεό, ναι, μέσα από αυτές τις αναζητήσεις. Ήμουν πολύ μικρός εγώ όταν πήγα. Ναι. Να και το βρήκα τι ήθελα να κάνω. Για να ψάλτης που είναι εξαιρετική μουσική που έμαθα. Η βάση μου εννοώ. Τα πάντα είναι. Από τη βυζαντινή μουσική. Έκανα τρία πτυχία μετά, αλλά η βυζαντινή ήταν η βάση μου για ούλα που έκανα. Κλασικό τζαζ ήταν πιο εύκολα για μένα λόγω της βυζαντινής μουσικής. Γιατί δεν μας κάνεις πλάκα στην αρχή και μείναμε. Γιατί μιλώ ελληνικά. Η εμπειρία πώς είναι. Η εμπειρία στο Άγιον Όρος πώς είναι. Ήταν εξαιρετική. Ηρεμία, ησυχία, άλλα πράγματα. Ασκητική ζωή όμως. Ναι. Παράδεισος. Η σχολή αυτή είναι. Πού είναι ακριβώς. Στην Αθωνία. Ναι, στην πρωτεύουσα. Στις Καριές του Άγιον Όρος. Και βασικά μόνο άντρες και μόνο μοναχοί. Ναι, είχαμε καθηγητές μοναχούς, είχαμε ναι. Και πόσα χρόνια έμεινες εκεί. Μείνα 2,5-3 χρόνια περίπου. Ναι. Μετά ήρθα εκεί, εντάξει. Ναι. Καλά επειδή για μένα. Μετά ήρθες. Μου μητσής μου πολλά. Τι. Πολύ υπερκινητικότητα. Ναι. Μου δύσκολο με παιδί, αλήθεια. Μεγάλωσα δύσκολα. Η μάνα μου ξέρει τι πέρασε. Κοίταξε, τα παιδιά που έχουν ιδιαίτερες ιδιαιτερότητες με την καλή έννοια. Καλλιτέχνες. Ναι, καλλιτέχνες, ρε παιδί μου, που έχουν αυτές τις αναζητήσεις, τις ανησυχίες, δεν μπορεί να είναι συμβατικά παιδιά. Τώρα δεν μας συμφέρει εμάς τις μαμάδες που το λέω το πράγμα. Δυσκολεύονται οι μαμάδες, αλλά νομίζω ότι είναι καλό να αφουγκράζεσαι το τι θέλει να σου πει το παιδί σου και την ακολουθήσεις και να το ενισχύεις. Η μαμά σου ήταν έτσι. Για να σε αφήσει να πα τα 12 σου χρόνια. Ναι, αφήγε με. Αυτό. Εκλώτησα λίγο και εγώ να πάω. Ήταν να πάω, έφερα με ξανά πίσω στου 2-3 μήνε. Δεν ήθελα να ξαναπάω, ήθελα να φύγω. Α, ήταν εύκολο δηλαδή. Ήμουν πολλά, ναι. Μωρό εγώ. Εσύ ήξερε που θα πήγαινε στην σχολή. Ήταν ο αδελφό μου πιο μεγάλο στην σχολή. Και ήθελα να πάω. Έπιαμε. Έπιαμε, ήθελα να φύγω, να πάω. Πώ ήταν η εμπειρία με του μοναχού. Εξαιρετική. Άλλη φάση. Ήταν άλλο πράγμα. Κάνατε και συζητήσεις πνευματικές. Ναι, έχασα πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Θυμούμε λίγα πράγματα εννοείται από τότε. Σε 16 χρόνια που. Ναι. Πας όμως, συχνά πηγαίνεις. Δεν ξανά, δεν ξαναπήγα. Κάθε χρόνο λέω να πάω, αλλά εγώ τη δουλειά όμως δεν καταφέρω ποτέ να πάω. Ναι. Αλλά φέτος θα πάω 1000%. Νομίζω θα πας όταν έρθει η ώρα. Ναι. Θέλω να πάω πολλά άλλο. Πολύ ηρεμία. Δάση, προχωρά και εννοώ ναι, οτιδήποτε. Ναι. Δεν ναι. Υπάρχει καυσα αέριο, αναπνέει και ζαλίζει με οξυγόνο. Πολύ το οξυγόνο. Ναι. Ναι. Άλλο μπράβο. Μάλιστα. Πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό. Ναι. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Μάλιστα. Τε λέγαμε πριν μου. Λοιπόν, θα σου πω κάποια ονόματα και καλλιτεχνών, συναδέλφων σου, τραγουδιστών και θέλω να μου πεις την πρώτη λέξη που σου έρχεται στο μυαλό. Έτσι, ακατέργαστα, ό,τι σου έρχεται, ρε παιδί. Είναι φουτσάρικο το για μένα, ναι. Λοιπόν, σύμποι. Τραπ. Σνίκ. Φίλος του. Ωραίο. Κυριακού Πελαγία. Θεά. Σάκης. Θεός. Μουζουράκης. Καθηγητής. Μαζονάκης. Θεούλης. Καζαντζίδης. Μορφή. Έχει τις λέξεις όμως, δηλαδή, ούτε να τις ήξερες τα ονόματα. Αναβίση. Υπερθεάρα. Νάνα Μούσχουρη.
και υπέρ θεάρα. Σοφία Βόσου. Θεά. Πού με τα γούστα μου, τα πονέ. Λένα Ζευγαρά. Τα πάντα όλα. Τι έγινε μέσα με το τραγούδι. Παναγία μου, Θεέ μου. Είναι κάτι δικό τη εννοώ, εντάξει. Δεν σκεφτεί που έκαμε. Αλήθεια. Αν είναι δικό τη. Πόσα πράγματα να μάθουμε σε μια εκπομπή. Ναι, δεν τα σκεφτεί το καλοκαίρι. Μένουμε και τέσσερι, ξέρει. Δεν μα διαφωνεί η Ευαγγέννη σήμερα. Αν τραφεί το έγραψε το τραγούδι, ναι. Κάπου δεν τα σκεφτεί. Απλά δικό τη. Να πλέον νομίζω. Σημαντίστηκε. Ναι. Εντάξει, βέβαια έβαλε το χεράκι του και ο Νίκο ο Μούτσι. Απογείωσε τον Νίκο. Ναι, ναι. Και εγώ στον Νίκο λυπέ για τον τραγούδι. Ναι. Κοίτα με τη μου, οκ. Έλα να πει το τραγούδι. Μα προκάλεσε εσύ, με πρόκαλο. Τι πα στην εκπομπή για πρώτη. Ναι, και πει. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι λίγο κολλή δικό μου το τραγούδι. Και εμένα που ξέρετε τι αντιλήψει. Τα ακούσματα του, τι απόψει μου, ξέρει. Δηλαδή, άκουγα το ζελέα. Έλεω με το τραγούδι και που ακούτε. Λοιπόν, άπαξ και άκουσα το, κολλά μου για έναν 24ωρο. Δηλαδή νυχτώνει, ξημερώνει. Oh my god. Θα το πρωί. Να πάει όλη η εβδομάδα έτσι. Νυχτώνει, ξημερώνει. Λοιπόν, ξεκινά το 50ήμερο. Με μου βάλετε. Θέλω βυζαντινού ύμνου. Μου βάλετε. Ναι, ναι, ναι. Αμάρτησε μαζί μου, τζοπελάρε. Λοιπόν. Είναι ηλεκτροσόπ το τραγούδι. Στο μαγαζί που τραγουδώ εννοώ. Τα πάνε να πέσει ο κόσμο, λαλό του και σοκάρονται. Είναι λίγο. Όπω μιλούσε ξαφνικά, ούλοι εμπάνω. Ηλεκτρίζονται. Περίμενε το τραγουδά με διαφορετικά. Ναι, λίγο διαφορετικά. Λογικά το τραγουδά πάρα πολύ ωραία. Δεν το ξαναμάθω. Πάρα πολύ ωραία. Θα μετά, ναι. Φίλε, πρέπει να σου πω ότι είσαι φωνάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, πρέπει να σου το πω. Είσαι ταλέντο και φωνάρα. Και έλεγα να μα πει το τραγούδι, αλλά τώρα που μου είπε για βυζαντινού ύμνου και ξέρω εγώ, καθαρά Δευτέρα, παιδιά. Θα τον βάλω να μα πει έναν ύμνο. Γιατί, γιατί να μου γελάτε. Έτσι, για. Να μου γελάτε. Να τον προκαλέσουμε, α πούμε. Θα μου τραγουδίσει εμένα να μάρτυρε σε τζομπελάρε. Α, πω τι θέλετε. Λοιπόν, θα πάμε στο παιχνίδι μα. Τέλεια. Θα σου δώσω τους στίχους από το τραγούδι σου, που φυσικά το ξέρεις, αλλά τέλος πάντων, επειδή ο τρόπος που να σου ζητήσω να μου το πεις, λέω διαφορετικός. Έλα. Λοιπόν, και θέλω να μου το ερμηνεύσεις με δύο τρόπους. Ο ένας, σαν να κάνεις ερωτική εξομολόγηση. Παναγία μου, Θεέ μου. Ναι. Με εμάς βλέπετε. Συγγνώμη, είσαι και ηθοποιός. Είσαι και ηθοποιός. Σπούδασες, έπαιξες. Ωραία. Λοιπόν, και ο άλλος είναι αμέντου τον παγκομά τον άλλο, να μεν το φορτσάσω. Ας αρχίσουμε με το πρώτο. Εγώ τσινίσω να ξεντρέπουμε έτσι. Ναι, τσινίζεν ήδη. Α, ναι. Τούτον είναι το απλό. Δίδυμος. Πολλά άνθρωποι πιάνε. Η Δίδυμη είναι έναν άνθρωπο. Όλα θόλου, να πιάνει με φάση φάση. Εντάξει, αν ντρέπεσαι να κοιτάξεις. Βλέπεις το κεφάλι. Δεν ντρέπουμε κοτσινίδα. Βλέπετε τον Αντωνάκη. Εντάξει. Αυτό δεν ντρέπουμε. Όχι, άρα είναι δερματικό το θέμα. Ναι, εσύ να κάνει συστολή και τσιπελάρε. Άρα μια ερωτική μουσική να μας ντρέπουμε. Αν το λαό του. Φύγετε τα αμάρτη. Θέλετε να βλέπει το σύνναπο για να το λέω. Για να πιάνε να έχω έμπνευση. Μάλιστα. Να κλείσουν τα αμαρτωλάσματα και να πάμε σε μια ευαίσθητη. Αν το προηγούμενο. Το προηγούμενο. Το λαμπάρεμε, ναι. Μπορεί η Ελένα. Ναι, το λαμπάρεμε. Αφού είναι. Εγώ! Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εν τραγούδι δικό σου, βάλε. Εν δικό μου, δεν το δάξει δικό μου. Πάλε καλά, μόνο τυπώσαμε κάτι άλλο με φτιά. Αμάρτησα μαζί μου και να σε πω. Σταμάτα! Να είναι τέλειο. Θα γλιτώσω από το τραγούδι. Χριστέ μου, Χριστέ μου. Λοιπόν, είναι εξομολόγηση. Στα συναμπών. Στα συναμπών, ό,τι θέλει το πλάσμα. Έχουμε και ένα βούδα να θέλει. Να πω λίγο αυτό το πουγούλο, προφανώς είναι τεράστιο. Εντάξει, την πρώτη στροφή. Τα δύο. Ποια δύο. Τα πρώτα. Το κουπλέ και το ρεφρέν. Σβήνει φωτιά που ανάψαμε στην άμμο. Ο ήλιος βγαίνει στα κρυφά. Τη θάλασσα κοίτα, γραφίζει τα κορμιά μας. Μέσα από τα μάτια αρχίζουν τα όνειρά μας. Παιδιά, πιάστε τον έναν κοντινό, χάνετε τα καλύτερα. Μόνο αυτό ζητώ. Έλα πάρε, ξέρεις, το μπορώνουμε. Όχι, να κάνει, είπα το κουπλέ όλο. Το πιάτο. Να γίνομαι, δεν μου χαμνώ. Καροτική να εξομολόγησε τα σύνα. Όχι, ήταν καλό. Ήσουν καλό. Όχι, ήσουν πολλά καλό. Δηλαδή, πήγες πολλά καλό. Όχι, ήσουν πολλά καλό. Αν και η όλη συνθήκη είναι πολλά γελία. Αλλά ήσουν πάρα πολύ λαμπιστικό. Το βούδασε το δάμιλο. Δεν θα σου πω. Επόμενο. Επειδή δεν πήγαμε σε 50 ημερών, είπαμε να μην χρησιμοποιήσουμε το βούδα. Ναι. Να το χαρματίσουμε τέλεια. Καλό μήνα. Ευχαριστούμε. Η άλλη δοκιμασία είναι να πει πάρε το. Καλό ρούχο.
Όχι, θα ευχαριστούμε. Θα ευχαριστούμε. Δεν είμαστε μπουτζίνου εμεί. Άλλωστε είναι και 50 ημέρο. Κολλάζουμε τον κόσμο. Θα απαγγείλει ω αν να ήταν αρχαία τραγωδία. Α, ωραίο. Είπε οκ, παιδιά. Τι να κάνω, είσαι θάρα, είσαι γουστάρωσε. Αφού έπρεπε. Γουστάρωσε. Έλα. Έλα, πάρε με μακριά. Να φύγουμε αγκαλιά. Μαζί να φεθούμε. Κι αν νιώσεις μοναξιά, θα βγούμε στα νυχτά. Εκεί να ξεχαστούμε. Φτάνει. Έκανε. Όχι με! Όχι με! Σκύλες της... Σκύλες της λύσας. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, μπράβο. Κατάφερε, η αλήθεια. Όχι, όχι, είσαι πολλά καλή. Λοιπόν, ξέρω ότι δεν σου αρέσει να απαντάς για τα προσωπικά σου. Αλλά να σε ρωτήσουν. Όχι, δεν θα σε ρωτήσω τίποτα. Λάθος. Αλλά πει μας θα θέλεις, ξέρεις. Γι' αυτό δεν θα σε ρωτήσω, ξέρεις. Οκ, θέλω να μου πεις πώς βλέπεις. Θα το πάρω έτσι πιο μαλακά. Αυτό που γύρω κατάλαβα. Έντσι να φτάσω ποτέ στο κέντρο. Να το πάρω μαζί σου, ναι. Θα πάμε έτσι σε πιο γενικές ερωτήσεις, γενικής πίσως. Πώς βλέπεις τις γυναίκες σήμερα? Ωραίες. Ποιο θεωρείτε? Ότι είναι ωραίες, είναι ωραίες. Εξελίχθηκαν όπως στη μουσική είναι οι γυναίκες. Ναι. Άλλη εποχή, πιο. Ψύχρωμα. Τι εννοείς πώς σας βλέπω, δεν κατάλαβα. Τι εννοώ, ρε παιδί μου, βρίσκεις ότι η συμπεριφορά τους, ας πούμε. Είναι οριμάζω, ωραία, ναι, οριμάζουν πιο γρήγορα πλέον. Ναι. Είναι πιο διαφορετικές. Ναι. Ενώ ό,τι κάναμε στα 22 μας εμείς, τώρα στα 16 η φάση πλέον. Τελείωσε φάση στο μαγαζί, ενώ πλέον ότι οριμάζουν πιο εύκολα. Τεχνολογία, πράγματα. Ναι, ναι, λόγω τη τηλεόραση και τεχνολογία νομίζω ότι εξελίχθηκαν. Εμεί στα 12 Λόλα να έλα μίλιο λαλούσαμε. Στα 12 χρονών. Σπάζουν κωδικού. Κατάλαβε. Εγώ στα 12 μου. Ναι, τώρα είμαι τσε χάκερ στα 7 χρονών. Μέσα με χνίδια και κατεβάζουμε χνίδια στο Ιντερνετ. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τώρα 30 χρονών. Τρομακτικό. Αλλά είναι η εξέλιξη. Αυτά. Μάλιστα. Οι γυναίκες και ο κόσμος γενικά. Τι σου αρέσει σε μια γυναίκα και τι δεν σου αρέσει? Ας αρχίσουμε με τα πράγματα που σου αρέσει. Εξωτερικά ή εσωτερικά? Πάμε από τα εξωτερικά. Πρώτα ξέρω, είσαστε άντρες. Εσύ άντρες πρώτα βλέπετε. Μ' αρέσει περισσότερο από πίσω παρά. Εντάξει, είναι ειλικρινής τουλάχιστον, παιδιά. Είναι ειλικρινής. Αρέσκουμε τώρα να μάθει και τα εκφραστικά. Αλλά πρώτα τσακάρεις που πίσω, αν είναι ωραίο το περίγραμμα. Γενικά οι άντρες κοιτούν. Πάει έτσι το βλέμμα μας. Αλλά τα μάτια είναι πολλά. Πάει έτσι. Και καταλήγει τα μάτια κάποια στιγμή αφού περάσει πολύ από εδώ. Όχι, δεν είναι όμω για μένα. Αν με κερδίσει, θα με τελειώσει. Εξαρτάται τι εννοεί τα μάτια. Για τα ξεκινά από κάτω. Το βλέμμα του έτσι μιλούν πολλά, ναι. Έτσι 50 ημέρε. Ξέρει ότι. Ναι, για να μου θυμίσει, μου βάζει φύλακη. Ωστε έτσι. Άρα δεν ικανοποιηθεί από το προηγούμενη διαδρομή, είναι τα μάτια ό,τι ζω να πούν. Όχι, ξεκινώ μάτια και άλλα. Να γυρίσει να πάει. Να δω. Ναι. Εντάξει, οκ. Ας πούμε στα εσωτερικά χαρίσματα. Αρέσει και ήμουν πολλά ξυπνή. Ναι. Να είσαι φράδια του λόγου. Πού το νομίζω, να κερδίζουμε πάρα πολλά. Να είναι ξυπνή και να έχει φράδια. Νομίζω είναι αρέσκει μου. Ναι. Αν μπορώ να μιλήσω, να συνεχίσω, πολύ σημαντικό. Ναι. Παλιά να ασχολούμαι, τώρα πλέον να ασχολούμαι. Ναι. Τριαντάρισε κιόλα. Γι' αυτό είχα πολλά χρόνια που ήμουν μόνο μου γενικά. Τι είχες? Ήμουν μόνος μου πολλά χρόνια. Ναι. Δεν μπορείς μόνος σου, μάνα μου. Μόνος μου είπε. Είμαι καλά. Πρόσκαι, γιατί είναι έξυπνα. τα παιδιά εδώ είναι έξυπνα πολύ. Και είναι γατόνια. Θα παντού κι εγώ έξυπνα. Θα παντού κι εγώ έξυπνα. Όχι, όχι, θέλω να σε κομπλάρω, να σε κομπλάρω καθόλου. Είναι σου πρόβλημα. Εν κομπλάρω. Με πιάνεις τώρα. Είμαι καλά. Ήταν παρένθεση. Αστειεύομαι. Δεν θα σε ρωτούσα ποτέ γιατί ξέρω ότι δεν θα μου απαντούσες και δεν θέλω τέτοια ανακύρωση. Όντως δεν θα απαντούσες? Θα απαντούσες. Εντάξει. Γιατί θεωρείς ότι δεν κρατούν οι σχέσεις σήμερα? Της μόδας. Τι είναι της μόδας, τα ριαζιγιά? Ναι, φου. Ναι. Πολύ πειρασμένοι, πολλά έτσι. Γενικά, είναι πολλά γλύωρη κατάσταση πλέον. Ειδικά στην Κύπρο, γνωρίζει την άλλη και αυτομάτως παντρεύκεσαι. Ενώ λέω χαμός με τη φάση του. Όχι, ρε. Έφυγαν την εποχή, ναι. Τούτον ήταν πριν 25 χρόνια, γέμο. Όχι, καλά, είναι πλέον, είναι ακόμα. Τι εννοεί, τα σκιώφτω, μάλιστα παντρεύκονται. Δεν κάνω τρία χρόνια. Πολλά από του σκιώφτω, και ύστερα παντρεύκονται. Ακόμα, εσύ είμαστε χωρί γενικά στην Κύπρο. Τι άρεσε μου, πραγματικά. Ήταν η έξαψη η οποία ήρθε η παρουσιάστρια, έτσι εδώ με την αλήθεια. Παναγία. Σε σκέφτομαι, άδε, είμαστε λίγο χορκό.
Δεν ξέρω πού είναι δύσκολο να κυκλοφορήσει. Εμεί είμαστε που την πόλη, είναι εγώ να σου πω. Δεν ξέρουμε τα λιβάδια τι είσαστε, αλλά εμεί είμαστε πόλη εδώ. Νομίζω ότι είμαι πόλη στην Αθήνα που είναι 6 εκατομμύρια κόσμο. Τότε μια χώρα που είναι 800.000 ενώ είμαστε ένα χωρικό. Πολλοί γνωρίζονται με όλου. Ενώ αν είσαι μια κοπέλα, μετά δύσκολα προχωρά στην Κύπρο. Τα λεπορία γενικά. Η σχέση σου ακολουθούσε για πολύ καιρό μετά που χωρίζει στην Κύπρο. Επειδή όλοι γνωρίζονται με όλου. Ναι. Ειδικά στου χώρου μα γενικά, ναι, γίνεται. Δεν μπορεί να πει. Γι' αυτό σου άλλο. Όσοι ξεκινούσαν κάτι, ενώ δύσκολα χωρίζουν. Εν η τάδε του τάδε. Έτσι στην Κύπρο. Έτσι στην Κύπρο, έτσι ρε παιδί ήταν, μου. Έτσι θυμούμε δηλαδή. Το διάδολο έχει παράπονο. Όχι, είναι παράπονο. Δεν είναι χρόνια. Αλλά... σε μεγάλο βαθμό αυτό που λέει. Δεν είναι τούτο ότι έχει τύχει με εμένα, αλλά νομίζω ότι είναι, ναι. Όχι. Δεν το κατάλαβα ακριβώ να μου είπε. Νομίζω ότι ξέρει ο ένα τον άλλον. Η αλήθεια είναι ότι. Μια σχέση είναι πιο σοβαρή παρά έξω. Έξω κάνει μια σχέση χωρίζει εύκολα. Ενώ προχωρά πιο εύκολα. Αλλά... δεν είναι δύσκολο να χωρίσει και να προχωρήσει. Ναι, ίσω γιατί μπαίνει η κοινωνία μέσα από. Ακριβώ εν όλοι γνωρίζονται, όλοι. Γι' αυτό είναι το θεωρητικό χορκό. Δεν ξέρω, είναι καλό τούτο. Μπορεί να. Με αρέσει και μου τη φάση. Αλλά ναι. Εσύ θέλει να κάνει οικογένεια. Ναι, κάποια στιγμή. Ναι. Θέλω μωρό, νομίζω. Η μαμά σου. Τι. Η μαμά σου. Έγινε η γιαγιά, εντάξει. Θέλει. Α, έγινε. Έγινε αυτή η φορά. Έναν, θέλει. Τέσσερι φορέ. Και χώρε. Ναι. Θέλει και από μένα, αλλά νομίζω να περιμένει. Πόσα γονιά έχει η μαμά σου. Τέσσερα. Τέσσερα. Και από μένα θέλει, αλλά πιο μετά. Να γαμώνει μητσί πριν που λόγω νομίζω. Πόσα αδέρφια είστε. Πέντε. Αλήθεια. Ναι, τηλεόραση και ένα αργά ο γιουρισμός. Τούτη απάντηση, all time classic. Μπράβο. Θα θυμίσω ότι είναι 50 ημέρο. Μην ξεφεύγουμε. Απλά είχαστε άλλες ασχολίες τότε. Ναι, σωστό. Ήταν καρπερός, ξέρω. Αγόρια, κορίτσια. Ξεκίνησαν κορίτσια, τελείωσαν κορίτσι και τρία αγόρια. Και τρία αγόρια ενδιάμεσα. Μάλιστα. Ηλικίες. Μα θυμούμε. Δεν πειράζει. Εσύ ποια σειρά να έχεις. Εγώ μεσαίωσα. Μέσαιο τελειά, δύο και δύο. Κιού, ναι. Και ο πάνω και ο κάτω. Το σάντουιτ. Ναι, ναι, ναι. Καλλιτέχνη. Να έρθει και με άλλη φάση εννοώ. Ναι. Λένε, ναι, εγώ είμαι ο καλλιτέχνη. Και είπε ότι θέλει κάποια στιγμή να κάνει παιδί. Ένα κάμω, θέλω να ξέρω. Ένα δικό μου μωρού. Τέλειο. Αρέσκομαι πολλά σκύλα, αλλά αρέσκομαι να μωρά. Ναι. Τώρα έχει σκυλάκι. Έχασα το σκύλο μου πριν δύο χρόνια, πέρασα πολλά δύσκολα η αλήθεια. Που φάση δεν θέλω να ξαναπιάω. Κλέψα πάρα πολλά για πάρα πολλού μήνε. Κάνω πλέον φωτογραφίες που περνάει και το καιρό και κλαίω πάλι μόνος μου ενώ ναι. Περνά. Έφυγε ένα από γεράματα καρδιακό. Ή... ναι. Ήταν ο κουμπάρος μου, πήγαινε το βόλτα, πήγε σπίτι, ξάπλωσε, δεν το συνέπεσε. Και λέω μου ότι έμεινα με τον μπούσιν και ήταν... Ωχ. Και βάζει ένα σαλό μου καλά μια δυο μέρες πριν. Δεν αισθάνεσαι το. Ναι, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Πόσο χρόνο ήταν? Ήταν 7 χρόνια νομίζω. Α, δεν ήταν μεγάλος. Δεν ήταν μεγάλος, ναι. Ήσουν προηγουμένως κάποια... απλά πάγκολ. Έχασε πάγκ με πίγκολ που είναι και γενικά έχουν προβλήματα τα. Απλεπιστικά, σκυλινές και... άρα τα δύσκολα. Και δεν μου κάνει Κύπρο. Ναι. Κοίταξε, έχουν να πούν ότι τα ζώα είναι καλό να τα να παίρνεις πάρα πολύ γρήγορα ένα άλλο ζώο για να πηγαίνει η προσοχή σου στο καινούριο ζώο, να συνδέεσαι με το καινούριο ζώο. Δεν μπορώ να το ξαναγνωρίσω. Πιο εύκολο να περάσεις την απώλεια, να την διαχειριστείς αν έχεις ένα καινούριο ζώο αμέσως. Έτσι λένε οι ψυχολόγοι. Εγώ είμαι σε έναν απλό συνέχεια. Λίγο δύσκολο να έχω σκύλο τώρα. Πρέπει να έρχομαι συνέχεια να δελπορηθεί μαζί μου ο σκύλος. Ναι. Τούτον μια αλήθεια που είναι καλό να την έχουμε υπόψη μας. Δηλαδή να έχουμε ένα σκυλί, αν μπορούμε, ή ένα ζώο, τέλος πάντων, αν μπορούμε να το. Εγκρίμα το σκύλο. Ναι, ναι. Μάλιστα. Τι πρέπει να έχει μια γυναίκα για να τη δεις σοβαρά. Είπες μου προηγουμένως να είναι έξυπνη και να έχει και ευφράδια λόγου. Αυτά. Αυτά νομίζω είναι βασικά για μένα. Σε έχουν φλερτάρει ποτέ άντρες? Και τέσσερις φορές. Και πώς αντιδράς? Χαλαρά. Χαλαρά. Ναι. Σιγά τι, ναι. Ναι. Λοιπόν, πες μας και ένα στίχο που σε χαρακτηρίζει. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τραγούδι για να σκεφτώ ένα που θέλω να μου πεις. Στίχο. Αμάρτησε μαζί μου. Α, ωραίο. Μάλιστα. Νομίζω ένα πολύ καλό στίχο. Αυτό ο στίχο σε χαρακτηρίζει. Όχι, τούτο μου ήρθε στο μυαλό, δεν το συζητούμε. Από όλη την δισκογραφία, την παγκόσμια. Ένα σκεφτόμουν να σε άρθρο επίση να σου πω κάτι άλλο.